Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύει στον ουρανό και παράγει το πνεύμα της αληθείας που κατακού παρών και τα πάντα πληρών της αγορός των αγαθών και ζωής ο λογικός ελθέ και σκήνουσον ημίν και καθάρισον ημάς το που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας και χάσης ημών. Αμήν. Αγαπητοί. Ο Κύριος μας είπε πολύ καθαρά ότι ο ουρανός που βλέπουμε με τα μάτια μας και η γη πάνω στην οποία ζούμε και ενεργοποιούμαστε παρελεύσονται, θα περάσουν στην ανυπαρξία. Αυτά όπως είναι τώρα. Και πρόσθεσε ότι καινούς ουρανούς με αλφα γιώτα, δηλαδή καινούριους, όπως λέει ο λαός, άντζικους ουρανούς περιμένουμε, προσδοκόμενο. Κατά το επάγγελμα αυτού, σύμφωνα με τη δική του υπόσχεση. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αγράμματος, αλλά κουβαλώντας τη σοφία του Αγίου Πνεύματος, είπε ότι ο ουρανός και η γη πυρί ριζιδών παρελεύσονται. Θα τα φάει φωτιά. Αυτό σημαίνει πυρί ριζιδών, από ρίζα δηλαδή, από γεννησιμιό, θα περάσουν και θα φύγουν, θα φαγωθούν. Άρα και η επιστήμη έρχεται να μας πει εκ των υστέρων ότι ό,τι αρχίζει και τελειώνει έχει το τέλος του. Δεν μας λέει κάτι καινούριο η επιστήμη. Αυτό που έχει παραλάβει από ψηλά με τα φώτα της γνώσεως που δεν είναι δικά της, αυτό και επαναλαμβάνει. Πότε το ερώτημα είδε, γνωρίζει αυτός που τα έφτιαξε, γνωρίζει και πότε θα αλλάξουν τη μορφή τους. Όλα τα υλικά δημιουργήματα άρα περιμένουμε σύμφωνα με την υπόσχεσή του να αλλάχτουν, να γίνουν καινούρια. Τότε που θα αλλάχτουν και θα γίνουν καινούρια, τέρμα το γύρας. Δεν θα υπάρχει γυρατιά. Δεν θα υπάρχουν γυρατιά. Θα είναι όλα μέσα στο χρόνο της αιωνιότητας, όλα πέρα για πέρα, δεν θα γυράσκουν. Μια όμως διαφορά, μέσα σε αυτό το χρόνο της αιωνιότητας
δεν θα βασιλεύει το κακό. Γιατί το κακό, στο κακό, εμείς δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει. Εμείς του δίνουμε του κακού τη δυνατότητα να υπάρχει. Γιατί το αγκαλιάζουμε. Οι πατέρες Εκκλησίας φωνάζουν όλοι το κακό, θα το πω να το προσέξετε, το κακό, αυτό που βλέπουμε με τα μάτια μας, λένε υπάρχει, λένε είναι μείον. Από τη στιγμή που εμείς αποδεχόμαστε στη λογική μας το μείον, εκείνο που δεν υπάρχει, ενώ στην ουσία μας έκανε ο Θεός καλούς, υφιστάμεθα παθαίνουμε βλάβη. Εμείς προκαλούμε το κακό με το να λέμε φύγει από μέσα μας, καλό, δεν σε χρειαζόμαστε. Το μείον το κάνουμε όν, δηλαδή υπάρχον. Το ερώτημα επαναλαμβάνω. Πότε παρελεύσεται ο ουρανός και η γη, πότε θα αλλάξουν και θα γίνουν έτσι ώστε να μην φθείρονται. Ο Κύριος ο ίδιος είπε ότι μόνον αυτός και η Αγία Τριάδα ολόκληρη γνωρίζει το πότε. Δεν είναι στα χέρια τα δικά μας. Στα χέρια κανενός εκτός από τα χέρια του Κυρίου. Της Αγίας Τριάδος δηλαδή. Όμως, είπε εκτός αυτού ότι όταν πληθυνθεί η ανομία, όταν φτάσει σε κόρο, πως τρώει ένας άνθρωπος και λέει θα σκάψω, δεν αντέχω άλλο, πήγομαι από το φαγητό που έφαγα, σβήνω, όταν φτάσει το κακό σε αυτό το σημείο, σε απροχώρητο, τότε θα γίνει ψυγείο η αγάπη των πολλών, θα μπει στη κατάψυξη η αγάπη, θα επικρατήσει το κακό και τότε θα έρθει να καταλύσει το κακό ο Κύριος με τη δική του δύναμη. Λέει πατάξει, θα χτυπήσει ο Κύριος το πνεύμα του φυσήματος αυτού, θα το πολεμήσει. Είναι ανθρώπινη έκφραση. Με την πνοή, εδώ έχει μια, χρησιμοποιεί μια εικόνα εντελώς ανθρώπινη, γιατί ο Θεός, να πούμε, έχει πνοή. Αφού λέει το βουλήματι αυτού, το βουλήματι σημαίνει στη θέλησή του. Ένα απλό νεύμα λογικό, όχι να πει με το στόμα. Ποιος αντιστάθηκε στη θέλησή του, ποιος αντιστάθηκε, το βουλήματι αυτού της ανθέστηκε και μετά συλλογίζεται ο άνθρωπος να τα βάλει με τον Θεό. Εκείνος γνωρίζει πότε θα θέσει στην πάντα αυτόν που είναι άρχοντας του αέρος, του κόσμου, τούτου. Ποιος είναι ο άρχοντας του αέρα? Άρχοντας του κόσμου, τούτου. Ποιος, δυνατά? Ο διάβολος. Ο διάβολος.
Είναι κοσμοκράτορας. Κοσμοκράτορας. Ο άρχον του κόσμου, δεν το εκβληθήσατε έξω. Εκβληθήσατε έξω, λέει. Θα το πετάξει έξω τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Εξουσία ουδεμίαν έχει, λέει ο Κύριος, ενεμή. Με μένανε δεν έχει καμία σχέση, καμία κοινωνία. Αλλά σου λέει, ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Σκοτάδι είναι ο άρχοντας του σκοταδιού, καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο. Όταν θα βασιλεύσει ο Κύριος, θα παταχθεί το κακό, θα βασιλεύσει το καλό, θα βασιλεύσει το φως. Δώσαμε ένα στοιχείο. Λέει, όταν θα πληθυνθεί η ανομία. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, το έχουμε πει και άλλη φορά, αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ότι θα έρθει η εποχή, τώρα είναι στο πνευματική αφύπνιση, όχι, είναι στο Πάθη και Αρετές, το βιβλίο, λέγει ότι οι νόμοι που θα ψηφίζονται θα είναι παλαβοί νόμοι. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι παλαβοί οι νόμοι, θα είναι το αντίχριστο νόμοι. Αυτό εννοεί. Δεν εννοεί ότι θα είναι παλαβοί οι νόμοι. Αυτοί που κυβερνάνε λένε ότι έχουν μυαλό. Αλλά θα είναι στα χέρια του Αντιχρίστου και οι νόμοι που θα θεσπίζονται θα είναι νόμοι έξω από τον νόμο του Κυρίου, παλαβή νόμοι. Έξω από τη λογική του ανθρώπου που έβαλε ο Θεός στον άνθρωπο λογική, αυτοί θα ψηφίζονται. Μπορεί να κάνει κανείς καμιά ερώτηση, να τη σχολιάσουμε μα είναι, για να συνεχίσουμε διαφορετικά. Πιο ανώμαλοι τρόποι, πιο ανώμαλοι οι νόμοι. Ανώματοι νόμοι. Να, οι νόμοι που βάζουν τώρα, ο πολιτικός γάμος, το σύμφωνο συμβίωσης, αυτά δεν είναι όλα... Όλα είναι βρώμικα, βρώμικα. Και άλλα πολλά θα έχουμε βέβαια, αργότερα. Θα αναφέρω κάτι. Λέει, φοβού, όταν ο Οδυσσέας πήγαινε να καταλάβει την Τρία, τους έκανε δώρο το ξύλινο άλογο. Για να πάρετε σε κάνω δώρο. Και γράφει ο Οδυσσέας, να πω, γράφει ο Όμηρος, φοβού τους Δαναούς, κάνω δώρα φέρουση. Να τους φοβάσαι, λέει, τους Δαναούς, τους Έλληνες, και όταν ακόμα σου κάνουν δώρο, έτσι του είπε, λέει, το μαντίο. Γιατί το λέγω αυτό? Γιατί το κακό πάντοτε βάζει φτερά άσπρα για να εξαπατήσει. Εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Το τελευταίο κακό. Και τα άλλα κακά εξαπατούν τον ελληνικό λαό για να ανέβουν στην εξουσία. Πέσε να με προσκυνήσεις, λέει στον Κύριο. Θα στα δώσω όλα δικά σου. Όλα δικά σου. Αν δεν κάνεις αυτό, να προσκυνήσεις, όπως είπε ο Κύριος, τον διάβολο, εξουσία δεν παίρνεις. Είναι ο άρχοντας του κόσμου τούτου. Τον προσκυνάς, σου δίνει εξουσία. Δεν τον προσκυνάς, δεν σου δίνει εξουσία. Άλλωστε φωνάζει η Αγία Γραφή. Μη πεποίθατε επάρχοντας. Μην έχετε εμπιστοσύνη στους άρχοντες. Και το λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, που ήταν βασιλιάς. Δεν λέει κανένας του λαού άνθρωπος. Αυτός που βασίλευε λέει, μην έχετε εμπιστοσύνη σε εμάς. Γιατί η εξουσία ξεκινάει από εκεί. Θα πατάξει ο Θεός το κακό και μαζί με το κακό και τους
φορείς του κακού. Εκείνους που κουβαλάνε το κακό και κάνουν κακό στον κόσμο. Είδα με μικρό γιώτα, σημαίνει γνωρίζω, και με ψηλό γιώτα, τον βλέπω, τον αμετανόητα αμαρτωλό, τον ασεβή, λέει η Αγία Γραφή, τον αμετανόητα αμαρτωλό, να υψώνει το αναστημά του, να έχει εγωισμό μέχρι τύπου του ουρανού, υπεριψούμενο, σαν την κέντρο του λιβάνου, σαν το δέντρο εκείνο που βγαίνει και σαν το κεπαρίσι θα λέγαμε σήμερα εμείς, που υψώνεται και φουσκώνει από έπαρση και εγωισμό, αλλά όταν ξαναγύρισα δεν το ξαναείβρα. Το κακό, και εννοώ ο κακός άνθρωπος και το κακό, γράφει ο Άγιος Νικόλαος ο Βενιμίρεβιτς, η πορεία του είναι να κάνει ό,τι κάνει και να καταδικάζεται. Δηλαδή κάποια στιγμή θα είναι το αιωνίως ιτημένο, το αιωνίως ιτημένο, και εκείνο που θα είναι ο νικητής άπαξ διαπαντός είναι το καθόλου. Από τη στιγμή που το χειρότερο από τα κακά, ο θάνατος, έχασε τα δόντια του, τη δύναμή του από το θάνατο του Κυρίου και αναστήθηκε, ο θάνατος δεν έχει καμιά ισχύ. Γι' αυτό, πάνω σε αυτή τη βάση, πάνω σε αυτό το θεμέλιο, ότι ο θάνατος είναι ιτημένος, γιατί αυτός είναι το έσχατο κακό. Το τελευταίο κακό στον κόσμο είναι ο θάνατος. Για μας είναι κακό, για τους μάρτυρες δεν ήταν κακό. Κυνηγάγανε το θάνατο για να βρουν τη ζωή. Κυνηγάγανε το θάνατο για να βρουν τη ζωή. Το περίφημο εκείνο του Αποστόλου Παύλου, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον αγώνα των καλών αγωνίστηκα, τον δρόμον τετέλεκα, τον δρόμο που είχα να κάνω ζωή τον τελείωσα. Λοιπόν, αφού έκανα αυτά, μου απομένει απόκειται ο της δικαιοσύνης στέφανος, δηλαδή να με στεφανώσει ο Κύριος. Και ποιο είναι το στεφάνι που δίνει ο Κύριος? Να οδηγηθεί ο μάρτυρας στην αθανασία, να μην πεθαίνει ποτέ. Γιατί με αφήνεις να ζω, λέει ο μάρτυρας, και να υποφέρω εδώ που ζω, και δεν με στέλνεις εκεί που θα ζω αιώνια? Το κακό, αυτό που λέγεται θάνατος, για τους Αγίους, για τους πιστούς, είναι ιτημένο από αυτή τη ζωή. Από αυτή τη ζωή. Ούτε και η λογική του ανθρώπου δεν δέχεται ότι γεννήθηκε ο άνθρωπος για να ταλαιπωρείται με το κακό και το κακό να υψώνει το αναστημά του. Δεν το δέχεται εκείνο το πράγμα. Γι' αυτό και λέει ένα πρώτο παράδειγμα. Σε έβλαψε ο άλλος, να περιμένει να δεχτεί και εκείνος τα ίδια. Υπάρχει νόμος, το έχουμε πει και άλλη φορά. Νόμος απαραβίαστος, θεϊκός νόμος. Ό,τι κάνεις λάβεις και η καρδιά σου να μην πονάει. Να το ξέρεις, θα το λάβεις. Όλοι οι ματίες, θα το εξηγήσω, αυτοί που έχουν εγωισμό έως τρίτου ουρανού και υψώνουν το ανάστημά τους ως κύριοι του κόσμου,
επειδή βασίζονται στην εξουσία που έχει άρματα, που έχει όπλα, που έχει το ένα, που έχει το άλλο, χρήματα, είναι ένα τίποτα μπροστά στη πιο μικρή πνοή του ανέμου, αν διατάξει ο άνθρωπος και προβληθούν από ένα μικρό μικρόβιο. Τίποτα δεν είναι. Πού είναι όλοι αυτοί άλλους αιώνες οι αυτοκράτορες που πέρασαν? Πού είναι αυτοί οι βασιλείς, πού είναι αυτοί οι άρχοντες, πού είναι αυτοί οι στρατηγοί με τα παράσημα? Τώρα έχουν εξαποσταλεί εκεί που δεν ακούγεται τίποτα. Λέει στο συνάδελφό του ο εκδεξιών σταυρωθής ληστής προς τον εξαριστερόν ληστή: φίλε, εμείς δίκαια εισπράττουμε, οι δυο μας οι ληστές, για αυτά που έχουμε κάνει. Αυτός είναι αθώος. Δεν μιλάω για τον Χριστό τώρα, αλλά για τους δύο. Ό,τι κάνουμε, το λαμβάνουμε. Δεν παραβιάζεται αυτός ο νόμος με κατά τίποτα. Την Κυριακή που μας έρχεται, την Κυριακή που μας έρχεται, θα ακούσουμε να μας διαβάζει ο ιερέας την παραβολή της Δευτέρας Παρουσίας. Εκεί παραστατικά θα λέει: έκανε τη σύναξη ο Κύριος σαν ο ύψιστος κριτής για να στήσει δικαστήριο. Αυτή είναι μια εικόνα παραστατική που έχει και την πραγματικότητά της. Είναι εικόνα παραστατική. Και λέει: δεξιά στάθηκαν οι δίκαιοι και αριστερά οι άδικοι. Τι είναι η συνείδηση ανθρώπου που δεν έχει καπακωθεί, όπως λέει ο Άγιος Παΐσιος, ή δεν έχει πιάσει πουρί, όπως πιάνουν πουρί ορισμένες σόμπες παραδείγματος χάρη, γιατί άμα λέει ο Άγιος Παΐσιος κάνεις μια παράβαση, άλλη παράβαση, άλλη παράβαση, άλλη παράβαση και φτάνεις σε απροχώρητο σημείο, γράφει μέσα στο Περί Αρετών βιβλίο του, τότε καπακώνεται και γίνεται ο άνθρωπος ανέστητος. Και αυτού ακόμα η συνείδηση, και αυτού η συνείδηση του φωνάζει: δεν κάνεις καλά. Είναι ο δικαστής εδώ που ζούμε. Ξέχωρα από εκείνο το δικαστή, ακολουθεί και το άλλο δικαστήριο. Αυτό που λέει ο Κύριος: και στήσονται οι μεν τα αγαθά ποιήσαντες εκ δεξιών, οι δε τα κακά ποιήσαντες εξ αριστερών, εξ ευωνήμων. Είναι η μέρα της δικαίας του μεγάλου δικαστού με κεφαλαία γράμματα, κρίσεως και αποφάσεως. Κρίσεως και αποφάσεως. Κοιτάξτε, αυτό και άλλα πολλά της γραφής επαγγέλματα, επαγγέλμα σημαίνει διδασκαλίες του Κυρίου, δόγματα κλπ. Λένε οι πατέρες, τα βιώνει η ψυχή από τώρα. Δίνει μαρτυρίες ο Θεός σε αυτόν που πορεύεται και προσπαθεί έστω και κατελάχιστον, έστω και κατελάχιστον, μια μικρή προσπάθεια να βιώσει αυτά που λέει η Γραφή. Τότε ο Θεός του δίνει πολλαπλάσια και καταλαβαίνει ότι είναι οι αλήθειες αυτές. Από μακριά ποτέ δεν βιώνονται αυτά από μακριά. Με την ανάγνωση παίρνεις μια ιδέα στο μυαλό σου, τι λέει ο Κύριος. Γνώση είναι, απλή γνώση. Είναι μια απλή, πολύ απλή γνώση. Δεν βγαίνει τίποτα. Γιατί λέει, κοιτάξτε, πέσε από εκεί
από το ναό του Σολομώντα, του λέει, του Κυρίου, ο διάβολος, γιατί λέει η Άγια Γραφή ότι θα έρθουν από κάτω να σε πιάσουν οι άγγελοι. Της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού. Θα δώσει την εντολή, εντολή ο Θεός, να σε πιάσουν μέσα κάτω. Τον πολεμούσε με την Αγία Γραφή που την ήξερε ο διάβολος. Την ξέρει απ' έξω όλοι. Απ' έξω όλοι. Δεν βλέπετε αυτοί που γυρίζουν έξω, που έχουν και σημειώσεις, μία γραμμή, άλλη γραμμή στην Αγία Γραφή, η αιρετική. Γιατί γνωρίζουν ότι είμαστε εμείς αδαείς, χωρίς γνώση Αγία Γραφής. Είναι απαραίτητη. Αλλά δεν φτάνει μόνο η γνώση. Αυτοί έχουν μόνο τη γνώση. Δεν έχουν όμως και την ευσέβεια της Αγίας Γραφής. Άλλο η γνώση, την οποία έχει ο διάβολος, άλλο η ευσέβεια που δεν την έχει ο διάβολος. Την ευσέβεια βάται ο διάβολος, το φόβο του Θεού που πορεί από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή λοιπόν που λέει τη μεγάλη αλήθεια ότι έρχεται, το φωνάζει, σε ένα στότα χρόνο και σου λέει έρχεται, είναι σαν να σου λέει νάτος. Εμείς πρέπει να είμαστε ξυπνητοί να τον περιμένουμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, γιατί θα έρθει ως κλέπτης εν νυχτή ο Κύριος. Θα έρθει ως κλέπτης μέσα στη νύχτα. Μην ψάχνουμε να το βρούμε, το μόνο που έχουμε να κάνουμε. Διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο, βρε παιδιά, σε ένα κείμενο, δεν θυμάμαι το βιβλίο, πατερικό πάντως είναι. Λέω, κοίταξε μια άλλη εκδοχή. Εξηγούσε τι είναι η πίστη. Λέει, η πίστη, δίνει απλή απόδειξη, απλά παράδειγμα, είναι σε μια πραγματικότητα έλεγχος. Δηλαδή, διάθετο πίστη. Ελέγχω μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα, αυτά που λέει η Γραφή. Όλα. Δηλαδή, στην πράξη. Και λέει, τι μας λέγει ο Κύριος, ότι η βασιλεία του, την οποία μια μέρα των ημερών δημόσια στα παιδιά του θα δώσει, τώρα είναι μέσα μας. Τώρα είναι μέσα μας η βασιλεία του. Τη βιώνουμε τη βασιλεία του, είναι μέσα μας. Και λέει, πώς θα το καταλάβουμε. Όταν σου παραγγέλει και σου δίνει, λέει, εντολές ο Κύριος, εσύ με το πιστεύω σου, με το να πιστεύεις τον Κύριο, ενεργοποιείσαι να κάνεις, λέει, τις εντολές που θα σου φανερώσουν τη βασιλεία που είναι μέσα σου. Δεν ενεργοποιείσαι να κάνεις αυτό που λένε εντολές, δεν αντιλαμβάνεις τη βασιλεία του Θεού. Απλά σου λέει, γονάτισε και προσευχή σου, λέει ο Κύριος. Μιλά με τον πατέρα μου. Μιλάς με τον πατέρα, σου δίνει μαρτύριο ο πατέρας. Σου λέει ο Κύριος, έχεις 10 δραγμές, δώσε τη μία και είσαι παιδί μου. Εκεί καταλαβαίνεις ότι θα έρθει αμέσως ο Θεός και πριν ακόμα να σε σκεπάσει, να σε λέει. Μόνο στην πράξη καταλαβαίνεις. Στη θεωρία τίποτα απολύτως. Στη θεωρία δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Σου λέει, άλλο παράδειγμα, έχεις τον πλησίον σου, αγάπησέ τον σαν τον εαυτό σου. Όταν το ακούς, σου φαίνεται βουνό. Όταν προσπαθείς λίγο, θα το ανεβάσει στο βουνό με τη δική του βοήθεια και θα καταλάβεις ότι χωρίς να τον αγαπήσεις δεν είσαι χριστιανός. Σε ενοχλεί ο συνάνθρωπός σου. Κάντου υπομονή, γιατί μαζί με την υπομονή θα δηλωθεί και αυτός και θα μπείτε και δύο μαζί στον παράδεισο. Χωράει η καρδιά όχι μόνο το διπλανός, όλος τον διπλανό σου. Ο παράδεισος που υπόσχεται ο Κύριος μας,
που τελικά θα είναι η τελική πληρωμή είναι αυτή. Η Δευτέρα Παρουσία είναι τελική πληρωμή. Από εδώ ξεκινάει η πληρωμή που κάνει ο Κύριος, από εδώ. Από τα πρώτα βήματα που κάνεις, σε σκεπάζει χάρη του Θεού, λέει, σαν λέει πτέρυγες περιστεράς περιριγυρωμένες, λέει. Λέει, σε σκεπάζει σαν ένα περιστέρι με ασημένια φτερά, λέει, του Κυρίου η χάρις, από εδώ από τη ζωή αυτή. Λέει, Κύριε, σκεπαστήσω με τη σκέπη των πτερύγων σου. Δεν μένει άμυρος ο χριστιανός. Καθόλου άμυρος. Άμυρος είναι εκείνος που τα βλέπει σαν να είναι στο σκοτάδι του αιώνα. Ο χριστιανός ζει μες στο φως, έχει όρεξη για το φωτίζει ο Κύριος, μελετάει και προσεύχεται. Έλεγα σε έναν σήμερα, μα γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι χριστιανοί. Σου λέει, μίλησε μου ο Θεός. Σου κάνει αυτή τη χάρη, να σε φέρει σε αυτό το μεγαλείο, να μιλάς με εκείνον. Και δεν το αντιλαμβάνεσαι και δεν το πνεύμα καθόλου. Αυτή είναι, τι μεγαλύτερο από εκείνο. Να μιλάς με τον Κύριο. Ο Παράδεισος ξεκινάει από εδώ. Κατά την κρίση θα είναι όλη η πληρωμή, δεν είναι. Όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα μας δοθεί όλη η πληρωμή. Και αυτοί που έχουν φύγει από τον κόσμο τώρα, μερικώς έχουν πληρωθεί. Και οι άλλοι. Μερικώς. Υπάρχουν και μερικοί δίκαιοι και μερικοί που έχουν πει έτσι κρυφά σαν το ληστή. Μου κάνει εντύπωση ο Ιερός Χρυσόστομος που λέει, τόσο ληστής να ήταν, λέει, ώστε να πηδήσει από τη μάνα του Παραδείσου και να μπει στον Παράδεισο, να τον ληστέψει, λέει. Τελευταία στιγμή. Φοβερό πράγμα. Είτε πρώτος πάει. Δεν χωράει, είναι. Υπασπιστής. Υπασπιστής. Λοιπόν, κλείνουμε. Έρχεται και δεν αργεί. Πώς το λέει αυτό. Και ου. Ου χρονιή. Χρονιή. Έρχεται και δεν αργεί. Για μας είναι αργά. Αν εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή που είμαι κοντά 80, πω ότι γεννήθηκα όχι το πρωί ούτε το μεσημέρι, πιο κοντά ακόμα. Έτσι ζω αυτή την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνομαι εκείνο που είπε, που λέει η Γραφή, 1000 χρόνια εν οφθαλμής Κυρίου, ως ημέρα ή εχθές, ή της διήλθε εν φυλακή ανοιχτή. Λέει, τα 1000 χρόνια στον Κύριο μπροστά, εν οφθαλμής Κυρίου, είναι σαν τη χθεσινή ημέρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ο Δαβίδ κάτι ωραιότατες εικόνες, πόσο μεγάλη είναι η ζωή του ανθρώπου. Θα το πω, για προσέξτε το. Ως σαν ενύπνιον όνειρο, ως ενύπνιον. Προσέξτε το. Εξεγειρωμένο. Λέει, έχω δει το όνειρο και σηκώνομαι. Δηλαδή έχει περάσει το όνειρο. Πόσο βαστάει ένα όνειρο, το ξέρουμε. Τα δευτερόλεπτα πριν σηκωθούμε. Δευτερόλεπτο πριν σηκωθούμε δεν βαστάει το όνειρο. Όχι παραπάνω. Και εμείς νομίζουμε ότι ζούμε ένα αιώνα στο όνειρο. Λοιπόν, είναι δευτερόλεπτο πριν σηκωθούμε. Λέει, το έχω δει το όνειρο και σηκώνομαι, τόσο είναι η ζωή του ανθρώπου, λέει ο Δαβίδ. Ως ενύπνιον, ούτε όνειρο δηλαδή. Ούτε όνειρο, έχει περάσει το όνειρο. Εξεγειρωμένο. Εκείνο που σηκώνεται. Μιλάμε τώρα και λέμε έσα 100, έσα 200 και ο Μαθουσάλα έγινε σε 960 χρόνια και βάλε και κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει ούτε ο Αβραάμ, ούτε ο Μαθουσάλας, ούτε αυτοί που ζήσανε 1000 χρόνια περίπου. Και ο Αδάμ το ίδιο. Είναι και ακόμα η ζωή του ανθρώπου είναι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, πέφτει το φως εκεί, κάνει σκιά εδώ. Άμα το φως πάει παρά εκεί θα έρθει σκιά έτσι και θα φύγει σκιά. Τόσο είναι η ζωή του ανθρώπου. Λέει κάπου αλλού ο Δαβίδ, μέντιγε
σίγουρα, μέντιγε σίγουρα, εν εικόνη, λέει, σαν την οθόνη, θα το πω έτσι, εικόνα της οθόνης που βλέπουμε, και περνάει γρήγορα, τόσο βαστάει η ζωή του ανθρώπου. Διαπορεύεται ο άνθρωπος. Δεν είναι μακριά ο Κύριος. Θα μας το πει και την Κυριακή που θα έρθει. Έρχεται. Και τη σε φωνάζει που θα φωνάξει αργότερα. Ιδού ο νυμφιός έρχεται. Δεν ήρθε. Έρχεται. Τον περιμένουμε. Σύμφωνα με το σίγουρο της πίστεως. Να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Ευλογημένα να έρθει ο καλός μας Κύριος και να μας σώσει όπως είναι και σωτήρας. Τι είναι η ώρα να κλείσουμε ή όχι? Όχι, όχι. Α, όχι, ε. Θέλω να ακούσω αν έχετε κανένα ερώτημα, όποιος θέλει να πει κάτι, να έχετε κλείσει κάποιο λόγο λίγα, έστω για λίγο. Έχουμε κάνει περίπου 40 λεπτά. Ή παραπάνω, 50. Όχι 40 έχουμε κάνει. 40 λεπτά. Δεν με ρωτάτε κάτι, οπότε θα αναγκαστώ να πω κάτι εγώ και να κλείσουμε σύντομα, θα πω εγώ. Σχολιάσουμε κομμάτι από την Κυριακή που έρχεται. Λέει, χώρισε, λέει, ο Κύριος, έβαλε δεξιά, λέει, τους δικαίους και αριστερά τους άδικους. Άραγε στη Δευτέρα Παρουσία θα παρουσιαστούν μπροστά στο Θεό και οι άδικοι και οι δικαίοι. Μπορείς να πιστεύω κάτι? Ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση. Ουκ αναστήσονται, το λέει ο Δαβίδης στο πρώτο ψαλμό. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ανάσταση. Ανάσταση σωματική θα έχουν για την κόλαση. Ναι, θα έχουν, θα αναστηθούν. Το διάβασα. Αλλά όχι στη αναστάση μία ημέρα. Την ημέρα του πανηγυριού που οι δίκαιοι θα οδηγηθούν στην αγκαλιά του Θεού. Αυτή είναι η πραγματική ανάσταση. Η ανάσταση, η όντως ανάσταση είναι να βρεθεί ο καθένας μας στην αγκαλιά του Θεού, που είναι μια αιώνια ανάσταση. Είναι η αρπαγή που λέει μέσα από τον Παύλο. Που λέει αρπαγή. Αρπαγή θα γίνει. Η αρπαγή. Αρπαγή, ναι. Θα αναστηθούν όλοι, θα βρίσκονται όλοι στην γη, και οι ασεβείς και οι δικαίοι, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει η αρπαγή. Στους δικαίους. Ναι, αυτό εννοεί ο Δαβίδ εκεί, όπου αναστήσονται οι ασεβείς εν κρίση. Αρπανισόμε θα λέει, εις ανάστασε του Κυρίου, εις απάντησε του Κυρίου, εις αέρα. Ναι, εις αέρα. Αυτό ναι. Δεν εννοεί ότι δεν θα γίνει κρίση όπως το λέτε εσείς, ότι δεν θα κρυστούν τα δηλαδή, αριστερά και δεξιά. Σε ακούσαμε. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Για δώσε μια. Εσύ τι να πει. Πρόσεξε να πες το, ξαναπες το όπως το λες καλά. Για ακουστεί τι σου είπε. Ού καλά στήσονται άσεβοι. Ναι, ναι. Αυτό δίνει μια ερμηνεία κάποιοι ερμηνευτές και λένε ότι εννοεί. Τι? Ότι δεν θα αρπαχθούν οι ασεβείς την ημέρα που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Από ποιον αρπαχτούν? Από τον Θεό. Σίγουρα δεν θα αρπαχτούν. Αυτό. Δεν έχω αντίρρηση αυτό. Αναστήσονται, δηλαδή ανεβαίνουν. Οι άπιστοι μάλλον. Αυτοί που δεν πιστέψαν στο Θεό. Θα αναστηθούν οι πάντες. Αλλά οι μεν για την αγκαλιά του Θεού, οι δε, η σκόλαση είναι αιώνιον, λέει. Το λέει και ένα πράγμα. Το λέει στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε, στη νεκρόσιμη ακολουθία. Λέει, οι μεν, λέει, απελεύσονται, λέει, απελεύσονται, λέει. Δεν λέει, θα έρθουν στον Κύριο, απελεύσονται. Ξέρετε τι σημαίνει απελεύσονται? Θα πάνε. Θα πάνε σε κόλαση αιώνια. Όχι, θα παρουσιαστούν. Οι μεν δίκαιοι, λέει, στα χέρια του Θεού, οι δε άλλοι απελεύσονται. Καθαρά πράγματα. Ναι, και η κρίση δεν θα γίνει στη γη. Γιατί η κρίση δεν θα γίνει στη γη. Θα γίνει. Δεν θα γίνει στη γη, γιατί η γη θα καταργηθεί και ο ουρανός. Δεν το λέει. Αφού είπαμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Δεν είναι δυνατόν να χωρέσει και η γη να γίνει κρίση. Δεν χωράει. Άμα, όχι, μην το πεις αυτό. Μην το πεις αυτό. Όλα τα σώματα που έχουν. Για το Θεό δεν υπάρχει αδύνατο. Άλλο αυτό. Δεν υπάρχει αδύνατο για το Θεό. Δεν πιάνει τόπο. Δεν πιάνει τόπο.
τα πνευματικά πράγματα. Τα πνεύματα δεν πιάνουν τόπο. Τα σώματα θα γίνουν πνευματικά όλα. Και αυτοί που θα τιμωρηθούν θα γίνει πνευματικό για να έχουν αιώνια την κόλαση. Λέει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος ότι πρόταλοι θα γίνει και θα αναστηθούν οι άνθρωποι και μετά θα γίνει η ανακαίνιση του σύμπαντος. Λέει γιατί λέει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν θα μπορούσε. Λέει, να οδηγηθούν. Δεν θα μπορούσε, λέει, το σώμα, λέει, αυτό το άφθαρτο το οποίο θα πάρουν. Να αντέξει την ένταση αυτή τη φωτιά που θα δημιουργηθεί με την ανακαίνιση του σήματος. Εκτός από αυτού, άμα μείνουν υλικά όπως είναι, δεν χωράει τίποτα. Γιατί θα έχει και ύλη, θα έχει και ύλη η βασιλεία των ουρανών. Δεν θα είναι δηλαδή. Άιλη. Δεν θα είναι άιλη τελείως. Άιλη θα είναι. Μία ελαφριά λέει. Ως άγγλοι. Ναι, ναι, ναι. Άιλη θα είναι, αλλά η τιμωρία θα είναι αισθητή στους. Θα είναι άθρωπο σώμα, δηλαδή θα είναι σαν σκιά, μπορεί να περνάει από οπουδήποτε. Κάπου λέει ο Άγιος Παΐσιος, όταν έχεις λέει 40 και πυρετό, είναι άειλο αυτό το πράγμα, αλλά σου τρώει τα σωτικά. Δεν πιάνεται, στο τρώει τα σωτικά όμως. Κάτι παρόμοιο και είναι τα πνευματικά πράγματα. Για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όσο δηλαδή. Μπορεί να είναι άειλο, αλλά θα καταλαβαίνει και τη χαρά και τον πόνο. Όλα. Όλα. Αφού το λέει μέσα. Το λέει μέσα, πώς το κάνει και το πράγμα. Αν ήταν άειλο, δεν θα χρειαζόταν να γίνει ανάσταση. Οπότε θα υπάρχει και ύλη. Ναι, μα ύλη θα... με τα σώματα δεν θα αναστηθούν, όπως είναι. Αλλά απλώς θα είναι. Η ύλη δεν θα έχει τη φθορά αυτή που υπάρχει τώρα. Θα είναι άθαρτα. Ναι. Όπως ήταν... Έπρεπε να φέρω τον Άγιο Παΐσιο να το δείτε ότι θα είναι πνευματικά όλα αυτά. Δεν θα υπάρχει ύλη με τη μορφή τώρα. Αναφέρει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος αυτό το θέμα. Τι εννοούμε, λέει, σώμα πνευματικό. Τι. Εννοούμε, λέει, ότι είναι το σώμα, ναι. Το μελλοντικό σώμα, το οποίο όχι ότι δεν θα είναι σωματικό, δεν θα έχει ύλη, ότι θα υπακούει στις εντολές του Αγίου Πνεύματος. Είναι σίγουρα. Λοιπόν, δεν θα υπακούει στον νόμο της φύσεως όπως υπάρχει τώρα. Όχι. Λοιπόν, εμείς τώρα έχουμε τη φθορά γιατί υπακούμε στον νόμο της φύσεως. Σωστό. Λοιπόν, το αναστημένο σώμα θα υπακούει στο Άγιο Πνεύμα. Σίγουρα, αυτά έχει Άγιο Πνεύμα. Οπότε είμαστε σε μια διαφορετική κατάσταση, αλλά με την ύλη. Γιατί και ο Χριστός όταν αναστήθηκε πήρε σωματικό, πήρε σώμα. Άειλα. Δεν χωράει στη λογική. Είπε στους Αποστόλους ότι θεωρείται, λέει, ότι είμαι πνεύμα. Αλλά δεν είμαι πνεύμα. Ελάτε, λέει, ότι το πνεύμα, λέει, σάρκα και οστέ, αού και έχει. Ο Κύριος. Ναι, όσο με θεωρείται έχοντα. Ναι, έτσι θα γίνουμε. Έτσι θα γίνουμε αυτή τη φάση. Πολύ ωραία. Έτσι είναι, έτσι. Αυτό θα είναι άθρα, δεν θα είναι με την έννοια που είναι τώρα. Δεν θα είναι ίδια, αλλή μόνο μας θα είναι ίδια. Δεν θα είναι το σώμα που θαύτηκε. Ε? Δεν θα είναι το σώμα που θαύτηκε. Όχι. Όχι. Άλλωστε φέρει ένα παράδειγμα έτσι, ωραίο ο Απόστολος Παύλος. Λέει, για να καταλάβουμε, και λέει, μετά μεταφέρεται σε αυτή την κατάσταση και λέει, το σπόρο που σπέρνεις, δεν το παίρνεις όταν βγαίνει το ίδιο. Ναι. Όχι. Θα βγει βλαστός, θα βγει λουδάκι, το αντάλλο κλπ. Για να καταλάβω. Αν αυτό λέει ο Θεός, το έκανε ώστε να μείνει το ίδιο, το σώμα που θα σπείρουμε το δικό μας, δεν έχει τη δυνατότητα το κάνει να μείνει το ίδιο. Θα σαπίσει τη γη και θα βγει καινούριο. Καινούριο πράγμα. Σιτάρι, σαπίζει και βγαίνει καινούριο. Το μεγαλείο του Θεού. Θα βγαίνει το ίδιο. Η εικόνα Θεού αλλιώτικη. Ναι. Λοιπόν, μην κουραζόμαστε άλλο. Φτάνει. Τι ώρα έχουμε για να δούμε. Εντάξει. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Μωρίς ο Ρανίς Αγίας Λίσον τον ονομάσο και το κρέτος ημάς Αγίας Λίσον ημάς. Ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρα των ημών των εκδρούσεις, ως ημίς σήμερο και άρχισε ημί τα οφειλήματα ημών, ως ημίς αφίε με τις οφειλές ημών και εμείς ενέγης ημάς και ουρασμό, αγαρίσε ημάς από του πονηρού. Διευκόμεν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή Δευτέρα τώρα. Μου θύμισε ο Χρήστος, σύμφωνα με τον λέει, μην ξεχάσετε κύριε Κώστα, μου είπε ότι μια Δευτέρα είναι καθαρή Δευτέρα, μου λέει. Δεν στα ακούγες. Ναι. Όχι, άλλη. Όχι, την άλλη. Το ξέρει. Το ξέρω, ναι. Ναι, κύριε Κώστα. Οπότε, Βασίλη, σε πέρασε.
Για τον κύριο Κώστα, ε! Ναι, ναι, ναι. Προείπε. Εννοείται, εννοείται.